Εντολή στη Ρωσία να απελευθερώσει τους ακτιβιστές της Greenpeace έδωσε το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας. Όρισε μάλιστα εγγύηση 3,6 εκατομμυρίων ευρώ για την απελευθέρωσή τους. Το δικαστήριο που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ διέταξε επίσης τη Μόσχα να επιτρέψει τον απόπλου του πλοίου Arctic Sunrise. Είναι λυπηρό αυτό γιατί σημαίνει πως οι ακτιβιστές μας παρέμειναν για πάνω από 2 μήνες στη φυλακή για ένα αδίκημα που δεν διέπραξαν. Ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχνά ότι αυτή η ειρηνική δράση δεν είχε καμία ιδιοτέλεια. Ήδη η Μόσχα έκανε φανερό πως δεν σκοπεύει να συμμορφωθεί με την απόφαση. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, το ζήτημα των ακτιβιστών δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του Διεθνούς Δικαστηρίου. Το Σεπτέμβριο οι ρωσικές αρχές κατέσχεσαν το Arctic Sunrise και συνέλαβαν τα 30 μέλη του πληρώματός του, ακτιβιστές της Greenpeace που προσπάθησαν να ανέβουν σε μια πετρελαϊκή εξέδρα της Gazprom στον αρκτικό κύκλο. Οι συλληφθέντες αρχικά είχαν κατηγορηθεί για πειρατεία. Στη συνέχεια τους απαγγέλθηκε η υπιότερη κατηγορία του χουλιγκανισμού.